βρισκόμαστε στα εγγένεια του ιδιωτικού κέντρου αιμοκάθαρσης Ναυπλίου. Να ευχηθώ στους ιδιοκτήτες καλή επιτυχία και καλές δουλειές. Θέλω να πω ότι μέσα σε περίοδο κρίσης έγινε αυτή η επένδυση με αποτέλεσμα να βρουν δουλειά και πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Να τους χαρούμε και γι' αυτό. Είναι να παρέχουν ένα ψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον ασθενή και βλέπουμε ότι έχουν πολύ υψηλή υλικοτεχνική υποδομή. Θα ήθελα να τονίσω κάτι. Όπως ξέρουμε στην περιοχή μας, ο δεύτερος τομέας από δευτερογενής είναι ο τουρισμός. Αυτές οι τέτοιες μονάδες συντελούν στην αύξηση και του τουρισμού, στον εργόμο πολλών τουριστών από το εξωτερικό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί νευροπαθείς οι οποίοι ξεκινώντας για τον προορισμό τους αναζητούν αν υπάρχουν μονάδες αιμοκάθαρσης. Αυτό θα συντελέσει πάρα πολύ στην αύξηση του τουρισμού στην περιοχή μας. Να δώσω συγχαρητήρια στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό και πολλά συγχαρητήρια στην προϊσταμένη του τεχνικού νεφρού, την Διάνα την Κοροβέση, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά και στο δημόσιο και στον ειδικό τομέα. Εύχομαι καλές δουλειές. Σήμερα είναι μέρα χαράς για τον αργολικό λαό και κυρίως για τους νεφροπαθείς του νομού. Είναι τα εγγένεια του νέου νεφρολογικού κέντρου Ναυπλίου ΙΚΑΝ. Θεωρώ ότι ήταν ευχής έργο το να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα στο νομό μας. Οι νεφροπαθείς έχουν το καινούργιο του σπίτι, μια μονάδα υπερσύγχρονη, διαθέτει 18 μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Τα υλικά είναι όχι απλά τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και βιοσυμβατά με τις νέες συνθήκες. Θεωρώ ότι ήταν κάτι που έλειπε από τον νομό. Η ταλαιπωρία των ασθενών πια δεν υφίσταται, που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλους νομούς προκειμένου να κάνουν αιμοκάθαρση. Εγώ σαν προϊσταμένη και χρόνια στον χώρο των νεφροπαθών, που υπηρέτησα με πολύ αγάπη και φροντίδα και συγκινημένη σήμερα για το νέο κύκλο της επαγγελματικής μου καριέρας, θέλω να καλέσω τους νεφροπαθείς στο καινούργιο του σπίτι. Οι λόγοι που το κάνω αυτό είναι τρεις. Είναι πρώτον ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα μπορούσε να υπάρξει στο νομό μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Είναι η υγειονομική ομάδα. Έχουμε δύο εξαιρετικούς γιατρούς νεφρολόγους, την κυρία Κοκορομίτη, η οποία τυχαίνει και ο μπαμπάς της να κατάγεται από εδώ, και ο κύριος Κουτρούτσος, ο οποίος ήρθε πρόσφατα από το νοσοκομείο Imperial του Λονδίνου. Το νοσηλευτικό προσωπικό προσλήφθη εκπαιδευμένο και στόχος είναι να έρχεται εκπαιδευμένο. Και επίσης, το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι αναβαθμίζει την καθημερινότητα των νεφροπαθών. Και πώς το λέω αυτό? Με τη μεταφορά τους, η οποία είναι δωρεάν με το λεωφορείο που έχει μονάδα. Το φαγητό τους, που δεν χρειάζεται ούτε να παραγγέλνουν απ' έξω και είναι και πρωινό και μεσημεριανό, και ενδιάμεσο δηλαδή. Επίσης, η ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Υπάρχουν ατομικές τηλεοράσεις όπως βλέπετε, υπάρχει Wi-Fi και λάπτοπ για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το ίντερνετ κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Θεωρώ ότι όλα αυτά στόχο έχουν τον νεφροπαθή, την εξυπηρέτησή του και την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας του. Ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκδήλωση και με πολύ χαρά τα εγγένεια τα οποία πραγματοποιούμε στη μονάδα εδώ. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο, θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη για να ξεκινήσει μια ωραία δουλειά και να βοηθήσουμε τον κόσμο που το έχει τόσο πολύ ανάγκη στην περιοχή και ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι παράγοντες να μας βοηθήσουν όπως βοηθάμε και εμείς τον τόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα, τα υλικά είναι γερμανικά, είναι εξαιρετικά. Προσπαθούμε να κάνουμε όποιες παροχές μπορούμε για τους ασθενείς, να νιώθουν άνετα, να είναι ευχάριστα. Και φυσικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι εξαιρετικές, με τους γιατρούς μας οι οποίοι είναι έμπειροι, το προσωπικό των νοσηλευτικών το οποίο έχει πολυετή εμπειρία, για να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, θέλουμε να γίνει μια καλή επιχείρηση εδώ πέρα να βοηθήσουμε και τον τόπο, να αναπτύξουμε τον Ναύπλιο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό τουριστικό, να μπορέσουμε να είμαστε εδώ πέρα και να βοηθήσουμε τον τόπο όσο πιο πολύ μπορούμε.